με μία κυβωτό γεμάτη τραγούδια, ήχους, διαμάντια ουσιαστικά, δύο αδαμάντινες φωνές, σήμερα κοντά μας και αύριο στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη. Πόσο χαίρομαι. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ, γιατί ειδικά το θέατρο αυτό μας έχει χαρίσει υπέροχες εικόνες, στιγμές, εμπειρίες. Και είναι πάντα χαρά μας να επιστρέφουμε στη Ρόδο, mm-hmm. σε γνώριμα μέρη, με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Και το ρεπερτόριο, τα τραγούδια που τραγουδάμε με τον Γιώργο, είναι ίσως τα αγαπημένα μας τραγούδια mm-hmm. των δεκαετιών 80 και 90. Αλλά εκτός από ιστορικά, προσωπικά είναι τα αγαπημένα μας. Και mm-hmm. θέλουμε έτσι με πάθος να τα μοιραστούμε με το κοινό μας, να τραγουδήσει μαζί μας, να ονειρευτούμε αλλιώς, να χαρίσουμε κι εμείς αυτό που αγαπάμε από τον εσωτερικό μας κόσμο σε όλη τη Ρόδα. Mm-hmm. Γιώργο. Και αύριο είναι και σαν δεύτερη πρεμιέρα μας, γιατί mm-hmm. κάναμε ένα μεγάλο διάλειμμα από την περιοδία, γιατί ο Μάριος ήταν στην Ασία και εγώ στην Αμερική, και σήμερα είναι η πρώτη συναυλία από την επιστροφή μας, οπότε έχουμε και το αύριο, μάλλον συγγνώμη, όχι σήμερα. Οπότε έχουμε την ένταση και τον ενθουσιασμό της πρεμιέρας. Της πρεμιέρας, ναι. Και είναι ένας πολύ πολύ φρέσκος δίσκος. Βέβαια. Έτσι, ναι, Μάιος σύντα. Του 16, Βέβαια, ναι. Πάρα πολύ φρέσκος δίσκος και αμέσως μπήκατε στη διαδικασία να ταξιδέψει η κυβωτός. Έχει ξεκινήσει βέβαια εδώ και 8 μήνες η συζήτηση αυτή. Mm-hmm. Εδώ στα Δωδεκάνησα, στην Κάσο νομίζω. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς ξεκίνησε. Πριν από ένα χρόνο. Α, πώς περνά ο καιρός. Και έτσι το είχαμε καημό να τραγουδήσουμε αυτά τα υπέροχα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη, της Λίνας Νικολακοπούλου, του Δημήτρη Παπαδημητρίου, της Ευανδία Ζεμπούτσικα, της Ελένης Καραΐνδρου, του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, φυσικά. Του Αλκίνου Ιωαννίδη. Όσα η αγάπη ονειρεύεται. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, βεβαίως. Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσουμε με κουβέντα ή να ακούσουμε, να πάρουμε μια πρώτη γεύση, μια και είναι και πολύ καινούριος ο δίσκος, έτσι με τις δικές σας εκτελέσεις. Κωστή, είμαστε έτοιμοι. Ποιο τραγούδι θέλετε, Γιώργο μου? Εφόσον ανέφερεστε όσα η αγάπη ονειρεύεται, ίσως είναι μια. Ωραία. Η αγάπη ονειρεύεται τελικά. Τελικά τι γίνεται με την αγάπη? Ονειρεύεται, δεν μπορεί να πάψει το όνειρο. Δεν σταματά ποτέ. Γιατί σ' αγαπώ. Γιατί ζω. Γιατί ζω. Και γιατί είσαι εσύ. Και γιατί είμαι. Ναι. Και δεν χρειάζεται να απαντάμε σε όλα τα γιατί αγαπάμε κάποιον. Έτσι, σωστά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Κυβωτός, Μάριος Φραγκούλης, Γιώργος Περής, σε μια σπουδαία συνεργασία, διαμάντια παλαιότερα, με τις αδαμάντινες φωνές των δύο αγαπημένων μας καλλιτεχνών. Απόσταση από το χθες, να έρθουν κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές, καινούριες να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές, καινούριες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα ποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Παίρνω απόσταση άμα θες κι από τις πρώτες μας μάτιες, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
Μα ποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα ποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, αφού ακούσαμε ένα από, το, από τα τραγούδια του δίσκου Κιβωτός, τον Μάριο Φραγκούλη και Γιώργου Περί. Αύριο υπενθυμίζουμε, λίγο μετά τις 9.30 στο θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη εδώ στη Ρόδο. Θα τους απολαύσουμε και τους δύο σε αυτό το μαγικό θέατρο, σε αυτό το μαγικό χώρο. Γνωρίζετε το, την ιστορία του θέατρου, έτσι ήταν παλιά ένα σκουπιδότοπος. Και δεν το ξέρω. Αλήθεια, ναι, ήταν σκουπιδότοπος και το 81-82, περιφερόμενη τότε η Μελίνα εδώ με τον τότε δήμαρχο, το Σάββατο Καραγιάννη, και το Βαγγέλη τον Παυλίδη, το γνωστό σκητσογράφο. Ναι. Αυτή ήταν η Μελίνα, πραγματικά. Αυτή ήταν η Μελίνα. Ξεπέρασε όλα τα γραφειοκρατικά που υπήρχαν. Έτσι. Και δημιούργησε αυτό. Και νομίζω ότι αυτός ο χώρος είναι μαγικός. Ναι. Είναι μαγικός και έχει πάρα πολύ καλή ακουστική. Mm-hmm. Είναι μοναδικός σε όλη την Ελλάδα. Μοναδικός. Η αισθητική του είναι πραγματικά μοναδική σε όλη και τη χώρα. Σύλληψη ομορφιάς, ιστορίες φυσικά. Επιβάλλεται ο χώρος. Πραγματικά. Πραγματικά. Και ταιριάζει πολύ στις δικές σας φωνές. Λοιπόν, για πες μας, Μάρια, για τις συναυλίες με τη Σάρα Μπράιτμαν. Μόλις επέστρεψα από αυτό το μεγάλο ταξίδι στην Ασία, παίξαμε στην Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα και Ταϊβάν, 21 συναυλίες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, γεμίσαμε εικόνες. Mm-hmm. Μας έλειψε η Ελλάδα φυσικά, γιατί φύγαμε σε μια περίοδο που θα ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι εδώ με τους φίλους μου, την οικογένειά μου, να ταξιδεύουμε σε αυτά τα υπέροχα μέρη της Ελλάδος. Αλλά δεν πάβει να ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε πολύ σημαντικά θέατρα. Και η Σάρα Μπράιτμαν είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε. Είχαμε πραγματοποιήσει 44 συναυλίες στην Αμερική και στον Καναδά. Και έτσι είναι ένας δεύτερος κύκλος της συνεργασίας μας. Έχουμε ηχογραφήσει και κάποια τραγούδια μαζί, το Carpe Diem στον δικό της δίσκο και στο δικό μου. Και έτσι ήταν μια πολύ ωραία, πολύ ωραία εμπειρία. Εκπληκτικά μέρη, μαγικές εικόνες, μυθικοί τόποι. Και κατά κάποιο τρόπο αισθάνεσαι έτσι το μεγαλείο του κόσμου μας όταν βρίσκεσαι σε τόσο διαφορετικούς τόπους και ανοίγει το μυαλό σου. Είναι πραγματικά πολύ όμορφα. Πάντως η Ελλάδα που αφήσατε το διάστημα αυτό έχει περάσει στα πάνδυνα, έτσι, Γιώργο? Δυστυχώς. Τα έμαθα. Δυστυχώς, ναι. Παρότι και εγώ ήμουν από την άλλη πλευρά του κόσμου, αλλά τα μαθαίνονται τα νέα, δυστυχώς. Και στις γειτονικές μας χώρες, και στην Τουρκία και παντού. Όλη η αναστάτωση που συνέβαινε στη χώρα μας δημιουργούσε το δικό της θέμα, έτσι, στις ψυχές σας. Ναι, πραγματικά. Και μάλιστα και στις παραστάσεις, αλλιώς παίζαμε ξέροντας τι συνέβη στις ειδήσεις το προηγούμενο βράδυ ή την ημέρα της παράστασης, με άλλο συνέστημα. Και φαντάζομαι και ο Γιώργος, ο οποίος ήταν στο Λος Άντζελες, στην άλλη άκρη του κόσμου. Μιλούσα. Εγώ έχω γραφώ ένα καινούριο δίσκο, οπότε ήμουν εκεί. Αλλά ανταλλάσσαμε μηνύματα και δυστυχώς αυτό που σημαίνει σε όλο τον πλανήτη είναι αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολο. Πολύ, πολύ σκοτεινό. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να φέρουμε χαρά. Όσο μπορούμε. Όσο γιατί μπορούμε. Μόνο. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να υπάρχει μια συνολική, έτσι, διάθεση και σκέψη και αγάπη για ένα καλύτερο μέλλον. Να μπορέσουμε τουλάχιστον μέσα με το δικό μας τρόπο να επηρεάσουμε τους φίλους μας και οι φίλοι μας εμάς,
για να δημιουργήσουμε μια δυνατή αντίσταση σε ό,τι κακό μας συμβαίνει. Ποιο τραγούδι της Κιβωτού είναι για σας η δυνατή αντίσταση? Όλα. Όλα, γιατί το καθένα από αυτά έχει χτυπάει άλλο σημείο. Άλλο σημείο είναι ο έρωτας, άλλο είναι αυτό που υπάρχει ένα τραγούδι μέσα που νομίζω ότι είναι και τον δυο το αγαπημένο μας κατά τύχη, το «Εμένα με συμφέρει», του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίζης Κολακοπούλου, που παρότι γράφτηκε πριν από 20 κάτι χρόνια, είναι σαν να γράφτηκε σήμερα. Περιγράφει την κατάστασή μας στην Ελλάδα του σήμερα. Την είχε δει μόνο και την αγριότητα του κόσμου. Την είχε δει η Λίνα πριν από 20 χρόνια. Να το ακούσουμε. Φτάσεις. Να το ακούσουμε λοιπόν. Εμένα με συμφέρει να βγαίνει το φεγγάρι και το προφίλ του ανθρώπου να υποφέρει στα πούπουλα της Χίνας που πήρε μαξιλάρι. Μα πάλι που να κοιμηθεί, που δεν μπορεί, δεν ξέρει. Εμένα με συμφέρει δωμάτια που κοιτάνε τον Αύγουστο στο ακάλυπτου τα μέρη. Να δίνονται οι γυναίκες κι ας μη τους αγαπάνε τους άντρες που έχουν απλωθεί στου κρεβατιού το χέρι. Εμένα με συμφέρει να παίρνει θύση εκδίκηση για τις ψυχής τη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία. Γιατί δεν είναι ευζήν αυτό, αυτό είναι ευθανασία. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τις ψυχής τη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία. Τηλεφωνείς και σου έρχεται το γεύμα στο πλάνο Χειροσίμα με τα σπρομανιτάρι και γλώσσα φρέσκια ελληνική χωρίς ούτε ένα πνεύμα. Εμένα με συμφέρει τριήμερα που πάμε με πράγματα και βάρκες φορτωμένοι που μια κομμένη ριζάνη μπορεί κρατάμε. Παιδιά, χορέψτε τη νητιά με την καρδιά καμένη. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τη ψυχή στη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία. Γιατί δεν είναι ευσύν αυτό, αυτό είναι θανασία. Κυριακές μετά το μεσημέρι που μένεις στο τραπέζι και παίζεις με τα λάτι. Μα κάποια γεύση έχει χαθεί και ο άνθρωπος το ξέρει.
Λοιπόν, Σταμάτης Κραουνάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου, αυτό το τραγούδι της Κιβωτού, ένα τραγούδι προ-20ετίας όπως μας είπατε, Γιώργος Περής και Μάριος Φραγκούλης εδώ στον Παλμό, 99,5 και 105,6 σήμερα 11 Αυγούστου του 2016, αύριο η μεγάλη του συναυλία, πρεμιέρα σχεδόν, στο Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Ναι, και σας περιμένουμε πολύ αγάπη, ναι, και ανυπομονησία. Και χαρά παιδική από αυτή που κάνουμε, έτσι. Έτσι. Νομίζω ότι είμαστε και δύο λίγο σαν λιοντάρια σε κλουβί που είμαστε έτοιμοι να βγούμε. Όχι, αλλά και με γέλιο όμως. Με γέλιο, ναι. Που παίζουν με τα αγαπημένα τους παιχνίδια. Το Lion King δηλαδή. Αυτό το καλό. Έλεγες Μάρια πριν ότι στην Κίνα, τι σας είπαν, να το πούμε στους ακροατές μας, έχει ενδιαφέρον. Όχι, έδωσα μια συνέντευξη σε ένα κανάλι τηλεοπτικό. Και τους μιλούσα για την ανησυχία μου, για το τι γίνεται στην Ευρώπη, για το τι γίνεται στην άλλη πλευρά του κόσμου και ότι μας έχει επηρεάσει. Και μου είπαν, μα καλά μιλάτε για πολέμους και πείνα και φτώχεια και εμείς έχουμε ειρήνη. Για μας δεν ισχύει σε μας το ίδιο. Mm-hmm. Και τους είπα φυσικά ότι βέβαια... Η Κίνα είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, φυσικά δεν είναι όλος ο κόσμος, mm-hmm. Και εύχομαι όλος ο κόσμος πραγματικά να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, αλλά εμείς δεν μπορούμε να μην έχουμε επηρεαστεί και ας είμαστε στην Κίνα που mm-hmm. υπάρχει ειρήνη και χαρά προς το παρόν και αγάπη, να έχουμε τις δικές μας ανησυχίες. Ερχόμενοι στην Κίνα μοιραζόμαστε τις ανησυχίες μαζί σας. Εξάλλου όλος ο κόσμος μιλάει πια για τη Συρία, για την Ελλάδα, για το Brexit, για όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια, που υπάρχει. Ο κόσμος άλλαξε αυτό μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Και αυτό... Και αλλάξαμε και εμείς, και αλλάξαμε και εμείς μαζί του. Και επηρεαζόμαστε φυσικά από ό,τι συμβαίνει. Γινόμαστε μέρος ενός καινούριου παζλ, μιας νέας εικόνας. Κομμάτια του κόσμου είμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Ένας κόσμος που αλλάζει και ένας κόσμος που λίγο καταδικάζει τη χαρά. Εμείς αύριο έχουμε χαρά. Θα μας δώσετε χαρά. Θα έπρεπε όμως. Mm-hmm. Γιατί η χαρά είναι η πηγή, η μεγαλύτερη πηγή σοφίας είναι. Άμα είσαι χαρούμενος, είσαι και σοφός. Δεν είναι έτσι. Και είμαστε και τυχερή χώρα, βέβαια, mm-hmm. η Ελλάδα, γιατί τα πιο ουσιαστικά πράγματα που θα θέλαμε, που μπορούν να γεμίσουν τη ζωή μας, δεν κοστίζουν τίποτα. Το να πας στη θάλασσα, το να δεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, το να περπατήσεις στην παραλία ή σε ένα πάρκο ή να δεις το γαλάζιο ουρανό, να πάρεις αυτή την τρομερή ενέργεια. Το να ερωτευτείς οτιδήποτε. Να ερωτευτείς οτιδήποτε είναι ζωντανό και θετικό δίπλα σου. Πιστεύω ότι πρέπει να δίνουμε στον εαυτό μας το δώρο του εαυτού μας καμιά φορά, να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, γιατί κανένας δεν εξαιρείται από τις δυσκολίες της ζωής. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι εναποθέτουμε έτσι την ενέργειά μας στα παιδιά, στα θετικά που συμβαίνουν στη ζωή μας ακόμα. Mm-hmm. Και με την ελπίδα ότι θα γίνουμε ένας πολύ καλύτερος και πιο ενωμένος κόσμος. Ελπίδα. Πάντα. 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 Χωρίς ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και κάνουμε μουσική, νομίζω. Εγώ τουλάχιστον σίγουρα έμαθα να εκπαιδεύω την ελπίδα μου μέσα από τη μουσική. Πώς το κατάφερες αυτό? Γιατί η μουσική με έσωσε. Μου έδωσε ελευθερία πολύ μεγάλη. Μου έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδέψω όλο τον κόσμο, να συνεργαστώ με ανθρώπους που ούτε θα το φανταζόμουν ποτέ. Και πάνω απ' όλα μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι ακέραιος. Αυτό λοιπόν είναι ελπίδα. Και το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί ο Γιώργος, σαν και εμένα, πιστεύω, τουλάχιστον έτσι έχω καταλάβει, ότι σε στιγμές απόλυτης προσωπικής καταστροφής θα ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι. Έτσι είμαι και εγώ. Δηλαδή πιστεύω ότι η μουσική αλλάζει τον άνθρωπο και τον επηρεάζει θετικά.
κάπως έτσι σε μια δύσκολη δεδομένη περίοδο για την Ελλάδα και για όλους μας, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε την Κιβωτό. Και μέσα από αυτά τα τραγούδια αναδύθηκε η ελπίδα για μας προς τους Έλληνες, προς τους φίλους μας, προς τις οικογένειές μας, προς τους πρόσφυγες και όλους αυτούς που έχουμε υποδεχτεί στη χώρα μας με όση ειλικρίνεια και αγάπη μπορούμε, γιατί έχουμε και εμείς σαν χώρα πολλές δυσκολίες. Αυτό. Το πιο αγαπημένο τραγούδι και των δύο, ο καθένας το δικό του, αυτό που του δίνει ελπίδα, δηλαδή σε δύσκολη στιγμή λες υπάρχει αυτό το τραγούδι φως, είτε είναι από την Κιβωτό, είτε είναι δικό σας, είτε είναι από κάποιον άλλο. Για μένα πάντα το χάρτινο το φεγγάρι. Εντάξει, δηλαδή υπάρχει λόγος που είστε μαζί. Υπάρχει λόγος που είσαστε ένα ωραίο δίδυμο. Ναι, γιατί το κομμάτι λέει μέσα, αν με πίστευες λιγάκι, θα είσαι όλα αληθινά. Που σημαίνει ότι αν πιστέψεις σε οτιδήποτε, μπορεί και να γίνει. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε σύντομη διακοπή διαφημιστικά με μηνύματα, σύνδεση με Real για τίτλους ειδήσεων που αφορούν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Κωστή μου, επιστρέφοντας, αυτό, ένα χάρτινο φεγγαράκι θέλω να μας συντροφεύσει. Δεν είναι μέσα στην Κιβωτό, αλλά θα το βρούμε. Με τη φωνή του Μάριου, ε. Ναι, αυτό. Ευχαριστώ. Η ώρα είναι 12 και 31 πρώτα λεπτά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελισάβετ Σαλαμάρα.